Καλό μας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξέρετε, από καιρό εις καιρό το Εντέχνος, πέρα από τους επαγγελματίες μουσικούς, πέρα από τους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στις τέχνες γενικότερα και στη μουσική, φροντίζει να είναι κοντά και στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους που είναι πολλά υποσχόμενοι, που βγήκαν στη δισκογραφία, που έχουν στόχους και θέλουν να ακολουθήσουν. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα κάνει η Μαρία Ειρήνη Κωνσταντίνου, να ακολουθήσουν καριέρα στο τραγούδι και στη μουσική. Γεια σου, Μαρία Ειρήνη μου. Χαίρετε. Είναι μαζί σου και ο Λένος ο Χριστοδούλου. Γνωρίζεστε. Ναι, είσαστε συνεργάτε. Γνωριστήκαμε τώρα στο δίο του Ανδρέα του Γερολέμου. Α, στον Ανδρέα του Γερολέμου και οι δύο. Και η Μαρία Ειρήνη έχει κυκλοφορήσει, αυτή είναι η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά. Ναι, το πρώτο μου. Με τίτλο Forsaken. Για πες μας τώρα, πριν ακούσουμε και δύο από τα κομμάτια που έχει ο δίσκος. Είναι 6 κομμάτια, 6 τραγούδια, αλληλένδετα όμως, είναι σαν μια ιστορία. Ναι, είναι 7 κομμάτια βασικά. Είναι 6, αλλά το 7ο είναι με club version. Είναι μια ιστορία από 6 διαφορετικές, αλλά είναι μια, επειδή κοινό του στοιχείο είναι το forsaken, το οποίο είναι το εγκαταλελειμμένο, που είναι και η σημασία του. Μιλάει βασικά για ευκαιρίες που χάνονται, για όνειρα που ξεχνιούνται, που δεν τα θυμάται κανείς. Χαρακτηριστικό του είναι ότι ξεκινάει αρνητικά, αλλά πάντοτε τελειώνει θετικά, που αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι μπορεί να συναντάει ο άνθρωπος προβλήματα στη ζωή του, αλλά μπορεί επίσης και να τα ξεπερνάει φετώντας πάντοτε νέους στόχους. Γι' αυτό και ξεκινάει πάρα πολύ απαισιόδοξα, αλλά πάντα αφήνω εκείνο το μικρό παραφυράκι ανοιχτό για να δείξω ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Είναι στίχη και μουσική δική σου. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε τώρα να γράψεις για την εγκατάλειψη? Είσαι ακόμη πολύ μικρή για να βιώσεις μεγάλου είδους εγκαταλείψεις, με την έννοια των ονείρων, των προσδοκιών. Τώρα νομίζω ξεκινάς, οπότε δεν είναι κάτι που το βιώνουν τα παιδιά 17 χρονών. Ναι, αλλά ναι. Κάτι όμως στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, κάτι που συμβαίνει σε σχέση με άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως να σε έχει επηρεάσει. Με έχει επηρεάσει και βλέπω και στην εφηβεία που καμιά φορά κάποια άτομα θέλουν να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους και νομίζουν ότι δεν είναι αρκετά καλή για να κάνουν κάτι. Και είναι και κάτι όμως που, παρόλο που είμαι μικρή, και εγώ το ένιωσα, ότι μπορεί κάποιες φορές να νομίζω πως δεν θα καταφέρω να κάνω κάτι που θέλω. Γι' αυτό ήθελα να περάσω εκείνο το μήνυμα, ότι καμιά φορά το νιώθεις τόση μοναξιά ή ότι σε έχουν ξεχάσει, ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις τα όνειρά σου. Πάλι μπορείς, φτάνει να το πιστέψεις και να ορθοποδήσεις. Ποια είναι τα όνειρά σου? Τι είναι αυτό που θες να κάνεις και πολλές φορές νομίζεις ότι δεν θα τα καταφέρεις? Το τραγούδι, ο χώρος της μουσικής, είναι ένας δύσκολος χώρος, είναι η αλήθεια. Είναι ένας δύσκολος χώρος που πάντοτε θέλει, από τη στιγμή που... Είναι αυτό ναι. Που σε απογοητεύει ή σε φοβίζει λίγο? Μπορώ να πω ότι με φοβίζει λίγο, αλλά πάλι αυτόν τον φόβο μπορώ να πω ότι τον ξεπέρασα λίγο από τη στιγμή που αποφάσισα να το κάνω. Εντάξει, δεν αναμένονται όλα να είναι ρόδινα, αλλά... Είναι ένας δρόμος που θέλει πολύ επιμονή, θέλει... υπομονή, προσπάθεια. Είναι και λίγο άγριος ο χώρος. Εξαρτάται βέβαια και πού θες να πας και τι θες να κάνεις στον τομέα. Αυτό είναι πολύ ευρύ το θέμα της μουσικής. Αλλά σίγουρα έχει τις δυσκολίες του και τις απογοητεύσεις. Αλλά νομίζω αρκεί αγάπη. Ναι. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, το ξεπερνάς. Ο Λένος μου το ίδιο, μουσική. Μουσική, ναι. Εγώ είμαι πιο μεγάλος, είμαι 20 χρόνια, σπουδάζω μουσική. Εδώ στην Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο, ναι. Mm-hmm. Το πρώτο μου όργανο είναι μπουζούκι. Τα κιθάρα είμαι αυτοδίδακτος. Έτσι. Δουλεύεις στον χώρο, ναι, της μουσικής? Δουλεύω, ναι. Αισθάνεσαι αυτό που είπαμε τώρα προηγουμένως με την Μαρία Ειρήνη, ότι έχει δυσκολίες για νέα παιδιά που τώρα κάνουν και, ξέρεις, ναι, και δεν είναι και δικτυωμένοι ίσως. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να χτίσουν και κοινό και κύκλο. Έχει δυσκολίες, ναι, ο χώρος. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, αν το αγαπάς πραγματικά, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ποια είναι η βασική, η κυρία δυσκολία που αντιμετωπίζεις? Η δυσκολία είναι το ότι πλέον προωθούνται παιδιά που
μπορεί να μην έχουν και τόσο ταλέντο και λόγω της κοινωνίας μας χάνουμε το ταλέντο μέσα από τη ζωή μας. Mm. Εσύ τι είδος, τραγουδάς? Τραγουδώ. Τραγουδάς. Τι είδος? Λαϊκό έντεχνο μπαλάντες, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Θα πήγαινε σε reality, θα πηγαίνατε? Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί πολλά παιδιά έτσι, που τελειώνουν το σχολείο, 17-18, και ασχολούνται με το τραγούδι και είναι ίσως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να τους δοθεί. Θα μπορούσε. Δεν το αποκλείς. Ναι, επειδή τώρα είχα άλλες προτεραιότητες. Επειδή προετοιμάζομαι για το πορτοφόλιο μου για σπουδές καλών τεχνών στο Λονδίνο, είχα άλλη πίεση και άλλες προετοιμασίες. Τελικά δεν θα κάνεις τραγούδι? Θα κάνω τέχνη, αλλά θέλω να το συνδυάσω ταυτόχρονα. Α, έχεις και άλλα ταλέντα δηλαδή. Ένα-ένα τα μαθαίνουμε. Πέρα από το τραγούδι, θα πας και στη σχολή καλών τεχνών, ζωγραφίζεις δηλαδή. Ναι. Ωραία. Λένε εσύ. Εγώ θα μου δοθεί η ευκαιρία, γιατί όχι. Δεν θα σου δοθεί η ευκαιρία. Θα πας από μόνο σου. Ναι. Όταν βρω το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε και να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τον δίσκο αυτό, Forsaken, Μαρία Ειρήνη. Κυκλοφόρησε και το βρίσκουμε. Πού, Μαρία Ειρήνη μου? Τώρα θα το βάλουμε στα δισκοπολία. Θέλουμε ακόμα λίγη προετοιμασία. Τώρα στα δισκοπολία. Αλλιώς φαντάζομαι ηλεκτρονικά. Έχουν μπει τα κομμάτια σε site και τέτοια. Και αυτά τα ετοιμάζουμε περίπου σε μια εβδομάδα. Ναι, όσο νουπο λοιπόν. Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα μας πεις? Είναι το τρίτο, το Road Full of Thorns. Είναι και το αγαπημένο μου. Μιλάει για ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια. Είναι πάρα πολύ απαισιόδοξο, αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι μπορεί να δούμε. Να συναντήσουμε εμπόδια στη ζωή μας, αλλά πάντα θα μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Τελειώνει με ένα πολύ θετικό μήνυμα. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
Μαρία Ειρήνη, Forsaken είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Γιατί στα αγγλικά, μιλάς τη γλώσσα πολύ καλά, σίγουρα, για να γράφεις. Ναι, γι' αυτόν, επειδή θα πάω και στην Αγγλία να σπουδάσω, γι' αυτόν, ας πούμε, το έκανα σαν το εισιτήριό μου που θα πάω να σπουδάσω τέχνη, για να μπορώ να το συνδυάσω. Αλλά θα έχεις εδώ και αυτό το διαβατήριο, ένα έτοιμο δίσκο. Στην Αγγλία θα πας, είπες. Ναι, Λονδίνο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Μου άρεσε παραπάνω η περιοχή. Τι επιρροές έχεις τώρα μουσικά, τι καλλιτέχνες ακούς? Μ' άρεσε πάρα πολύ το γλυκό συγκρότημα των News. Αξιγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι η Whitney Houston. Τώρα πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Πολύ διαφορετικά, ναι. Πολύ διαφορετικά. Το ένα είναι ροκ, το άλλο παραπάνω. Καλά, δεν είναι κακό. Παλάνες, ένας καλλιτέχνης, ναι. Είναι ωραίο να έχει διάφορα ακούσματα και να ακούει τα πάντα. Δεν είναι μ' αρέσει, κακό. Ναι, να ακούει. Αλλά επιρροές, ας πούμε, στα τραγούδια σου, σε αυτό το δίσκο, έχεις επηρεαστεί από τάσεις, από συγκροτήματα? Όχι, προσπάθησα να δράσω εντελώς μόνη μου, να μην με επηρεάσει κάτι, για να μπορώ να δημιουργήσω κάτι εντελώς δικό μου. Η αλήθεια είναι πως δεν επηρεάστηκα. Ωραία, πάντως, επειδή ασχολείσαι με τα εικαστικά και ζωγραφίζεις, το Δημήτρη τον Μηταρά το ξέρεις? Τον έχεις ακούσει, τον ζωγράφο? Το Δημήτρη τον... Τον Μηταρά. Τον έχω ακούσει, ναι. Το ξέρω. Θα δεις και τη δουλειά του, γιατί υπάρχει μια έκθεση που τρέχει αυτό τον καιρό στη Λεμεσό, στην Γκαλερί Μορφή. Είναι 30 χρόνια Δημήτρης Μηταράς, ένας πάρα πολύ μεγάλος ζωγράφος, 82 ετών σήμερα. Και είναι μια έκθεση με διάφορα έργα του Μηταρά. Μέχρι 12 Νοεμβρίου βρίσκεται στην Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό. Πάμε να τη δούμε. There's a possibility τοπία, τι σ' αρέσει? Και τοπία και αφηρημένα, από τα δύο.
Εντάξει, το ήταν παραπάνω το θέμα με τα μετατοπία που ετοιμάζουμε το πορτφόλιο, παραπάνω με χάρτες. Mm-hmm. Μ' αρέσει να σχεδιάζω πρόσωπα πάνω σε χάρτες. Αλλά μπορώ να πω ότι το πορτφόλιο είναι 3 ξεχωριστά sketchbooks. Φαντάζομαι εκεί είναι συγκεκριμένα πράγματα που κάνεις ναι, να συγκεκριμένα. Κάνεις. Άλλο το εκείνο, ναι. Άλλο ότι ναι. Σου αρέσει εσένα προσωπικά ναι. Και τι σε εκφράζει. Ναι, άσχετο το τι μας αρέσει, πρέπει να δούμε τι είμαστε πιο καλοί παραπάνω, σε τι είμαστε πιο καλοί. Οι γονείς σου τι σου λένε οι οποίοι είναι γλυκύτατοι και είναι εδώ σήμερα και ήρθανε. Ήθελα δηλαδή, ήταν μαζί σου για να είναι εδώ βέβαια σήμερα και να σε συνοδεύουν και με τον ενθουσιασμό που έχουν, είμαι σίγουρη ότι είναι μαζί σου. Ναι. Σε ό,τι και αν αποφασίσεις ναι, ναι. Να κάνεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι γονείς πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά τους όποια απόφαση και να πάρουν. Χάρηκαν όταν τους είπες ότι θα πας καλές τέχνες και μουσική, ή είχαν και κάποια άλλη σκέψη, ας πούμε, για σένα. Εντάξει, το ήξερα από μικρή, ότι από μικρή μου άρεσε να σχεδιάζω. Ήταν. Ήταν φανερό πάρα πολύ ότι. Οπότε δεν ήταν το καταλαβαίνανε ότι δεν είχε ναι, άλλη επιλογή. Το καταλαβαίνανε, ναι, ότι εκείνο μου άρεσε, δεν θα μπορούσαν να μου το στερήσουν. Από 10 χρονών κάνεις φωνητική και ηλεκτρική ναι, κιθάρα. Ναι. Τώρα ηλεκτρική κιθάρα έχεις και τις ροκ διαθέσεις σου, νομίζω, με την ναι, ηλεκτρική ναι. Κιθάρα. Θα τη δούμε, νομίζω, ότι η Μαρία Ειρήνη σε διάφορα πράγματα. Να είναι καλά να τελειώσει ό,τι θα τελειώσει, τις σπουδές της και όταν γυρίσει πίσω, εφόσον κάνεις τόσα πράγματα και τόσα είδη που σου αρέσουν, θα τα αξιοποιήσεις όλα. Okay. Εσένα λένε οι γονείς σου, καλά το πήρανε. Καλά, ναι. Από 12 χρόνια τους το λέω. Το χωνέψω. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Είναι και αυτός ένας τρόπος από μικρός να το λες ναι, υποβολές, ναι. υποβολές. Στο τέλος δεν έχει πρόβλημα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι από κομμάτι. Την Μαρία Ειρήνη. Για πες μας γι' αυτό, Μαρία Ειρήνη. Είναι το έκτο κομμάτι από το άλπουμ. Είναι το αισιόδοξο τώρα, αφού μου λες ότι πάει λίγο κλιμακωτά. Όχι, και αυτό ξεκινά. Α, και αυτό. Ναι, για πες. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι τελείως απεσιόδοξο. Το που ονομάζεται The Imposture, η ξαπάτηση. Α, όταν λες ότι ξεκινάει κάτι απεσιόδοξα και καταλήγει αισιόδοξα, εννοείς το ίδιο κομμάτι. Εγώ σε κάθε ξεχωριστό. Αντιλήφθηκα ότι πρόκειται στα 6 κομμάτια ότι έχουν έτσι το ένα μετά το άλλο μια σχέση, σαν ιστορία. Ναι, επειδή μιλούν όλα για εγκατάληψη, αλλά. Παραπάνω, εντάξει, το χαρακτηριστικό είναι ότι ξεκινούν αρνητικά, όμως μπορείς να σπάσει. Άρα στο να ίδιο το κομμάτι μέσα βλέπουμε αυτές τις διαφορές συναισθηματικής κατάστασης. Να πάρω τους ίδιους στίχους στην αρχή να είναι αρνητικοί, αλλά να τους αλλάσω τους ίδιους και να τους κάνω σε θετικούς στο τέλος που τελειώνει. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Lie in me, and then you see the dark side of me. Break my thoughts, a lie in me, and then you feel the cruel side of me. Because I was so numb, you decided to tear me apart. Because I was so harsh, you said to leave me so fast. But when I should refuse to let you go so soon. You tried to exploit me and then to spoil me. You were a living death with mask and lies to tell. You were a big mistake that I still pay. But it seems that I was deceived. I tried to reconcile, but all you did was contradict. Yeah, you played many games, but you've lost in the last awake. You were just a face, so impassive and begin to fade. I was such a fool to
to confide in the greatness of you. Break my heart, kill me smooth, and kiss me before you lose. Break my heart, turn and see the outcome you still deceive. Μαρία Ειρήνη Κωνσταντίνου και Λένο Χριστοδούλου, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, να πετύχει και το CD, να πετύχει και η καριέρα και τα όνειρα που έχεις βάλει κάτω και να μην το βάλεις κάτω για αυτά τα όνειρα. Τότε εύχομαι και στο Λένο. Ευχαριστώ. Εσύ δουλεύεις κανονικά. Ναι. Με το τραγούδι, με την κιθάρα σου, το μπουζούκι σου, όλα, ε! Όλα. Όλα εκεί. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία εύχομαι να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Με καλέσατε. Εμείς